Μασάκη, γιατί υπάρχουν ευχάριστα νέα για το γνωστό παρουσιαστή που έπεσε θύμα τροχαίου, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Είναι η μάχη στην εντατική, αλλά φαίνεται ότι τα πρώτα χαμόγελα στους δικούς του ανθρώπους αρχίζουν πια να έχουν λόγο ύπαρξης. Πες μας, Μάνο. Έτσι ακριβώς είναι, Νίκο. Χαμόγελα, αισιοδοξία αλλά και πολλές ελπίδες αφήνει η εξέλιξη της πορείας του παρουσιαστή Κωνσταντίνου Αγγελίδη. Όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο διοικητής του Ασκληπίου Νοσοκομείου στη Βούλα, σήμερα το πρωί προχώρησαν στην αποσωλήνωση του Κωνσταντίνου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει βοήθεια στην αναπνοή του εξωτερικά με οξυγόνο. Τα επόμενα 24 ώρα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Θέλουν να δουν πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του, ώστε να δουν αν θα μπουν στη διαδικασία να τον επαναφέρουν από το τεχνητό κόμμα, το οποίο βρίσκεται εδώ και 12 μέρες που νοσηλεύεται στη μονάδα διαδικής θεραπείας. Πριν από λίγα λεπτά, την είσοδο του νοσοκομείου πέρασε για ένα ακόμα απόγευμα η σύζυγός του Ευελίνα, η οποία αισιόδοξη, κουρασμένη φυσικά, αλλά αισιόδοξη και χαμογελαστή, ελπίζει για το καλύτερο. Την Τρίτη είναι μια πολύ κρίσιμη ημέρα. Δευτέρα και Τρίτη είναι μια πολύ κρίσιμη ημέρα, όπου θα υπάρχουν και επίσημα ανακοινώσεις για την εξέλιξη της πορείας του Κωνσταντίνου Αγγελίδη. Τα πιο δερμά περαστικά μας στον Κωνσταντίνο Αγγελίδη και συμπαράσταση στην οικογένειά του. Μην ξεχνάμε και κάτι, Μάνο. Στην ουσία κλείνει μια εβδομάδα στην εντατική αύριο. Ξέρουμε και από τους γιατρούς ότι στην εντατική δεν είναι καλό και δεν πρέπει κανείς να παραμένει για πολύ μεγάλο διάστημα. Άρα ίσως αυτή η καλή εξέλιξη έρχεται και την κατάλληλη στιγμή, γιατί ο χρόνος, ειδικά από τα μέσα της άλλης εβδομάδας και μετά, θα μετράει αντίστροφο. Ευχαριστώ πολύ τον Μάνο Μπανασάκη. Πάμε τώρα.